Μάλιστα, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Να δούμε τα απεργιακά, όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει. Ο κύριος Ηρακλής Ξανθόπουλος είναι μαζί μας, εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλησπέρα. Πώς πήγε σήμερα η απεργία? Ικανοποιητικά θα έλεγα, αλλά όχι όπως ήταν οι προηγούμενοι. Είμαστε σε μια φάση όπου τα πράγματα έχουν ζωήσει πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω, ίσως ο κόσμος περιμένει να δει με τέτοιο τα μάτια τα μέτρα, γιατί τους τα λέμε, αλλά δεν τα πιστεύουν. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο να τα πιστέψει, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρά. Όχι απλώς να τα δει με τα μάτια του, να τα νιώσει και όλα στο πετσί του, μάλλον. Να τα πληρώνει. Στο πετσί του έχουν αρχίσει να τα νιώθουν οι συνταξιούχοι. Τώρα για τους υπόλοιπους αυτούς που είναι να βγουν στη σύνταξη, περιμένουν να τα δουν. Φυσικά, φορολογία περιμένουν να τη δούμε. Μισθούς περιμένουμε να τα δούμε, είναι δηλαδή όλα σε αναμονή. Έχετε δίκιο σε αυτό, ότι αν δεν τα ζήσεις το πετσί σου, όσο και να τα πούμε εμείς ως συνδικάτο αυτά που έρχονται, γιατί τα βλέπουμε, γιατί διαβάσαμε το μνημόνιο του Αυγούστου, ο κόσμος δεν τα πιστεύει αν δεν τα νιώσει το πετσί του. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα είναι πάντως ότι είχαμε μεγάλα προβλήματα στα αεροδρόμια, γιατί ματαιώθηκαν οι περισσότερες πτήσεις και πάρα πολλές καθυστέρησαν, ιδίως αυτές που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Ενώ είχαμε και πρόβλημα στα δημόσια νοσοκομεία. Είχαμε, μάλλον εκεί, το πρόβλημα είναι μεγάλο και υπάρχει εδώ και. Εκεί δεν χρειάζεται καιρό, να γίνει απεργία. Εκεί τα προβλήματα είναι δεδομένα λόγω έλλειψης προσωπικού, ειδικά νοσηλευτών. Και πραγματικά εκπλήσωμαι που οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί, ειδικά για προσλήψεις στα νοσοκομεία, δεν έχουν γίνει πράξη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Παιδεία και υγεία είναι τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει ένα ευνομούμενο κράτος να προσέχει κατά πρώτο λόγο. Τα αιτήματα της σημερινής απεργίας ποια ήταν, κύριε Ξανθόπουλε? Τα αιτήματα είναι τα συνεχιζόμενα αιτήματα των τελευταίων απεργών κινητοποιήσεων. Δηλαδή, όχι άλλη επιπλέον φορολόγηση, όχι άλλη μείωση στις συντάξεις, όχι άλλη μείωση στους μισθούς, όχι άλλη αύξηση φορολογία. Δηλαδή, στην ουσία, να σταματήσει να πληρώνει το μάρμαρο ο εργαζόμενος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Κάποτε πρέπει να πληρώσουν και αυτοί που δεν έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Φτάνει πια να πέφτουν τα βάρη συνεχώς στον εργαζόμενο, γιατί αυτή η ιστορία γίνεται. Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα? Ότι δηλαδή θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν παραπάνω? Εάν, και δεν έχουν πληρώσει μέχρι τώρα. Ναι, εάν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Και θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο ισχύει σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να πιούμε ένα καφέ ή να φάμε σε μία ταβέρνα. Παίρνουμε μία απόδειξη. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, με το που κόβεται η απόδειξη, ο ΦΠΑ πηγαίνει κατευθείαν στο κράτος, σε πλήρη αντίθεση με ό,τι γίνεται σε εμάς. Αν αυτό θα γίνει μόνο από τα έσοδα που θα έχει από τον ΦΠΑ που δεν πληρώνεται αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι καλύπτει πλήρως τις περικοπές της συντάξης. Ναι. Ένα απλό λέω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Πέρσι. Πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί να μην υπάρχει πολιτική βούληση? Αυτό. Αλλάζουν και οι κυβερνήσεις στο μεταξύ, έτσι? Ναι, προσέξτε λίγο. Δηλαδή, άντε να πούμε σε κάποιον ότι δεν έχει πολιτική βούληση επειδή, ξέρω εγώ, είναι εκπρόσωπος πολιτικός μιας συγκεκριμένης τάξης ανθρώπων, το καταλαβαίνω. Αλλά έχουμε την ίδια κατάσταση και τώρα με ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα με ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και παλαιότερα με ΠΑΣΟΚ Σκέτο. Και παλαιότερα με Νέα Δημοκρατία σκέτη. Άρα τι διαπιστώνουμε? Άρα. Διαπιστώνουμε τελικά ότι μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά η πολιτική παραμένει η ίδια. Δεν ξέρω τι γίνεται, μεταλλάσσονται από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή άλλα λένε όλοι προεκλογικά και όταν μήπως αναλαμβάνουν την εξουσία. Άλλη είναι η αιτία. Τώρα εσείς είστε εκπαιδευτικός, αλλά επειδή είστε συνδικαλιστής, έχετε και τις επαφές σας και με τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα υπουργεία, στους υπόλοιπους χώρους. Προφανώς. Μήπως είναι θέμα ανικανότητας? Μήπως είναι θέμα αδυναμίας, δηλαδή μήπως πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να πούμε ότι κοιτάξτε παιδιά, το Υπουργείο Οικονομικών είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι αναποτελεσματικός. Δεν μπορεί να εισπράξει το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να βρει τους φοροφυγάδες. Δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης δηλαδή, είναι θέμα πρακτικό, είναι θέμα ανικανότητας. Θέλει ο άλλος να πάει να το κάνει και δεν μπορεί. Όχι, δεν πιστεύω εγώ ότι είναι θέμα ανικανότητας. Γιατί αρκετοί από αυτούς οι οποίοι έχουν αναλάβει την εξουσία διαχρονικά είχαν ικανότητες. Όμως δεν υπήρχε η πολιτική βούληση. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό και γι' αυτό παλεύουμε ως συνδικάτο χρόνια ολόκληρα εναντίον των πολιτικών που ακολουθούν και όχι εναντίον των κυβερνήσεων. Εσείς δηλαδή στους συναδέλφους σας
Μέσα στο δημόσιο τομέα βλέπετε ότι όλα πηγαίνουν ρολόι. Όχι βέβαια. Βλέπετε βέβαια. Δηλαδή ότι αν υπάρχει μια πολιτική ηγεσία η οποία θα πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα, είναι έτοιμο όλο το Υπουργείο να ακολουθήσει από πίσω με δυναμικές παρεμβάσεις, με δουλειά σκληρή κλπ. Όχι. Ή τα πράγματα είναι λίγο χαλαρά στο ελληνικό δημόσιο. Κοιτάξτε να δείτε, στο ελληνικό δημόσιο τα πράγματα έχουν σταματήσει την τελευταία πενταετία να είναι χαλαρά. Και αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με το 9, και αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, αλλά και γενικά με τα οργανογράμματα που περνάνε, με την νομοθεσία που έχει περάσει. Το θέμα είναι εάν υπάρχει η βούληση από την πολιτική ηγεσία να δώσει αυτές τις κατευθύνσεις, τις οποίες θα τις ελέγξει κιόλας, γιατί κακά τα ψέματα, για να είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται και κάποιος έλεγχος, πάνω σε συνεννόηση όμως με τον εργαζόμενο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Γιατί η στόχευση όλων των δημοσίων υπαλλήλων είναι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Γιατί όσο καλύτερα πηγαίνει η δημόσια διοίκηση, τόσο καλύτερα θα λειτουργεί και το κράτος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο ιδιωτικός τομέας στηρίζεται στην καλή λειτουργία του δημόσιου τομέα. Ναι, δεν θα έπρεπε όμως να είναι πάντοτε στην προτεραιότητά μας αυτή η βασική μεταρρύθμιση, δηλαδή το ελληνικό κράτος να γίνεται καλύτερο? Προφανέστατα. Γιατί δεν γίνεται καλύτερο όσο περνάνε τα χρόνια και γίνεται χειρότερο, κατά τη γνώμη σας? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνεται χειρότερο. Να πείτε, ότι γίνεται χειρότερο. Ότι, ότι κάποια βήματα έχουν γίνει. Το ότι υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερη διαφάνεια, αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Κάποια βήματα γίνονται. Δεν είναι αρκετά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έχουμε φτάσει σιγά-σιγά πηγαίνουμε στον αντίποδα, δηλαδή από εκεί που. Είχαμε μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Mm. Που σημαίνει ότι αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα λόγω έλλειψης προσωπικού. Και ειδικά στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Αυτά είναι δεδομένα. Και εάν αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί ο Υπουργός Παιδείας, ότι θα κάνει 10.000 προσλήψεις μέσα στο 2016, δεν γίνει και εγώ δεν το βλέπω να γίνεται, θα έχουμε τρομακτικά προβλήματα λειτουργίας των σχολείων από το Σεπτέμβριο. Γιατί δεν θα υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι για να λειτουργήσουν. Έτσι όπως το βάζετε το θέμα, να μην ρωτήσω αν πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Κοιτάξτε να δείτε. Θα είστε κάθετος από ό,τι όχι, έχω μάθει να μιλάω με στοιχεία. Πρώτα απ' όλα δεν βάζει το κουαρτέτο ζητήματα απόλυσης. Ξέρετε γιατί? Διότι είναι ο μοναδικός στόχος του πρώτου μνημονίου που έχει υπερκαλυφθεί. Δηλαδή, τι είχε πει το πρώτο μνημόνιο, μέχρι τέλος του 2015 να έχουμε λιγότερους 150.000 δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 180.000 λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Άρα έχουμε πέσει κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα δεν είναι θέμα αριθμού δημοσίων υπαλλήλων. Για να είμαστε σαφείς. Μάλιστα. Μπορεί να μην είναι θέμα αριθμού, αλλά μπορεί να είναι θέμα λειτουργιών. Ναι, για παράδειγμα τώρα, χτες ο κύριος Ντομπρόφσκης, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, μίλησε σε μια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Για μένα ήταν η είδηση της εβδομάδας, εν πάση περιπτώσει, αλλά το σχολιάσαμε χτες αναλυτικά. Είπε δύο πράγματα ο κύριος Ντομπρόφσκης. Το πρώτο είπε ότι η Ελλάδα τα πήγαινε μια χαρά μέχρι το 2014, μέχρι το τέλος 2014. Να, εδώ, έτοιμος, πανέτοιμος, ετοιμοπόλεμος, ο σκηνοθέτης μας βρήκε αμέσως το δημοσίευμα και το έδωσε. Είπε ότι μέχρι το τέλος του 2014 τα πηγαίνατε πολύ καλά, αλλά δυστυχώς η κυβέρνησή σας επέλεξε να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, οπότε φύγαμε από την πορεία. Αλλά το δεύτερο κομμάτι της δήλωσής του έχει να κάνει με αυτό την αντιστοιχεία φόρων και δαπανών. Λέει, να αυξάνεις τους φόρους είναι τραγικό για την οικονομία τη στιγμή που μπορείς να συρρυκνώσεις τις δαπάνες. Μην κοιτάτε μόνο τον τομέα των εσόδων. Κοιτάξτε και προς τον τομέα των δαπανών, λέει ο κ. Ντομπρόφσκης. Αλλά την επιλογή την κάνει πάντοτε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα σας πούμε εμείς δηλαδή ως δανειστές ότι ξέρετε θα κάνετε αυτό ή θα κάνετε εκείνο. Η δικιά σας η κυβέρνηση επιλέγει τώρα να αυξήσει το φυσικό αέριο και το υγραέριο, για παράδειγμα, και τα καύσιμα και τα ποτά και τα τσιγάρα, και δεν κόβει δαπάνες. Όταν λέει δαπάνες όμως, νομίζω ότι σε ένα κομμάτι αφορά και τη λειτουργία του δημοσίου. Βεβαίως. Το θέμα είναι όμως όταν μιλάμε για δαπάνες στο δημόσιο, το κονδύλι που είναι για τους μισθούς είναι το μικρότερο. Δαπάνες για το δημόσιο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι οι δαπάνες για τις προμήθειες, είναι οι δαπάνες για τα δημόσια έργα, είναι οι δαπάνες για τους εξοπλισμούς. Είναι πολλά πράγματα που εμπλέκονται τις δαπάνες. Εκεί λοιπόν μπορεί να βοηθήσει η διαφάνεια η οποία ξεκίνησε σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια να μπαίνει. Γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά για τις υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις στις προμήθειες στα νοσοκομεία. Έτσι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στο στρατό. Σε αρκετούς τομείς νομίζω. Στις αμυντικές δαπάνες. Ο Ζωγαζόπουλος γιατί είναι μέσα. Έτσι. Και πώς έχουν ακουστεί για τις προμήθειες
από τις αμυντικές δαπάνες. Τι γινόταν σε πολλά νοσοκομεία. Έτσι, αυτά, άμα κοπούν μαχαίρι, νομίζω ότι θα έχεις ένα πολύ μεγάλο όφελο στα πολιτικά. Η αίσθησή σας ως συνδικαλιστικό κίνημα είναι ότι πραγματικά υπάρχει λίπος που μπορεί να κοπεί, ή μήπως ψάχνουμε να βρούμε πράγματα για να δικαιολογήσουμε λιγάκι τα όνειρά μας. Γιατί ξέρετε, συγγνώμη κιόλας, ναι, αλλά ξέρετε, αυτό από κάποιους πολιτικούς χρησιμοποιήθηκε με τη λογική του λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, κάποιοι πολιτικοί βγήκαν και είπαν ότι κοιτάξτε, εδώ λεφτά υπάρχουν. Όχι κάποιοι δηλαδή, πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί το είπαν και μπράβο, οι τωρινοί το ίδιο λένε. Όχι, κάποιοι είπαν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, ότι αυτός που κυβερνάει σήμερα επιλέγει να πάρει τα λεφτά από εκεί, ενώ εγώ λέω ότι λεφτά υπάρχουν κάπου αλλού που μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε. Πού αλλού το ρωτάς, λέει στη λειτουργία του δημοσίου. Κατά την άποψή σας, υπάρχουν λεφτά στην λειτουργία του δημοσίου που μπορούσαμε να τα περικόψουμε, ή έχουμε φτάσει στο κόκαλο? Κοιτάξτε να δείτε, στη λειτουργία του δημοσίου έχει το μόνο σε εισαγωγικά λίπος που μπορεί να υπάρχει είναι αυτό που σχετίζεται με τις κρατικές δαπάνες. Εντάξει, και κατά πόσο δηλαδή γίνονται σωστά οι διαδικασίες των δημοπρασιών, γενικά όλων των διαδικασιών, για να γίνουν οι προμήθειες, είτε αυτές λέγονται αμυντικές προμήθειες, είτε αυτές λέγονται προμήθειες νοσοκομείων, είτε αυτές λέγονται προμήθειες γενικά στον δημόσιο τομέα. Εκεί θεωρώ ότι υπάρχει πεδίο που θα μπορούσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Αυτό έχει φανεί σε κάποια νοσοκομεία, ας πούμε, που κάνουν τις προμήθειες ανοιχτά με ηλεκτρονική δημοπρασία, πόσο πέσανε οι δαπάνες τους. Στο και κατάφεραν, χώρο, πούμε, στην παιδεία, τι θα λέγαμε. Στην παιδεία, τι θα έλεγα. Παιδεία χωρίς χρήματα δεν γίνεται, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια δημορφία στη χώρα μας. Έχουμε πολλά μικρά νησιά και ορεινές περιοχές, που σημαίνει ότι είσαι αναγκασμένος ως ευνομούμενο κράτος να δώσεις μόρφωση και στα 10 παιδιά στα ψαρά. Σύμφωνοι, να δώσουμε. Άρα λοιπόν, από πού να περικόψεις, δηλαδή η μισθή. Αυτό σας ρωτάω. Υπάρχει έδαφος για να περικοπεί, κατά τη γνώμη σας? Διαβάζαμε μέχρι πριν από λίγους μήνες, διαβάζαμε ότι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών διπλασιάστηκαν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί. Αυτό διαβάζαμε. Ναι. Και μάλιστα επειδή ένας υφυπουργός ήταν εδώ Θεσσαλονικιός, είχαν διπλασιαστεί και οι Θεσσαλονικείς αποσπασμένοι στο Υπουργείο. Ναι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μεγάλο. Τι γίνεται, όταν δεν έχεις προσωπικό για να λειτουργήσεις, αναγκάζεσαι και κάνεις αποσπάσεις. Εμείς ως συνδικάτο των εκπαιδευτικών είμαστε ξεκάθαροι και λέμε καμία απόσπαση εκπαιδευτικού εκτός τάξης. Αυτό είναι θέση πάγια μας και προκαλούμε τον Υπουργό Παιδείας να το κάνει πράξη, γιατί το έχει πει ότι θα το κάνει. Φως δεν βλέπω. Ναι. Και ήδη πάλι μιλάει ότι θα γίνουν αποσπάσεις. Και ήδη με το που ανέλαβε έκανε κάποιες αποσπάσεις δικών του ανθρώπων στο γραφείο του. Άρα λοιπόν, να μην λέμε πράγματα και να λαϊκίζουμε όταν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Έτσι, ναι. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα, καλά, καμία σίγουρα, απόσπαση. Σίγουρα και κάποιοι αποσπασμένοι είναι και απαραίτητοι, έτσι. Το θέμα προφανέστατα, είναι... γι' αυτό λέω, μα γι' αυτό το πράγμα λέω. Ένας υπουργός πρέπει να έχει τους συνεργάτες του, πρέπει να έχει τον κύκλο συμφωνούμε. Του. Συμφωνούμε. Αλλά να μην γίνεται κατάχρηση. Και, αυτό είναι το και μάλιστα εδώ εμείς κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Ξέρετε ότι οι αποσπάσεις αυτές είναι οι μόνες που έχουν απομείνει ρουσφετολογικές, που είναι χωρίς καμία διαδικασία, μορία, χωρίς τίποτα. Το μόνο ρουσφέτη που έχει απομείνει. Γιατί σε όλα τα άλλα καταφέραμε και τα έχουμε μεμόρια. Τώρα, με και κάτι άλλο θέλω να βάλω έτσι στην κουβέντα μας. Ξέρετε, με αφορμή αυτές τις απεργίες, πολύ συχνά μιλάμε έτσι με τον κόσμο και σίγουρα το παίρνετε και εσείς αυτό το κλίμα. Υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εγώ σήμερα, για παράδειγμα, προετοίμαζα εδώ πριν από λίγες ώρες την εκπομπή, χρειάστηκε να κάνω μερικά τηλεφωνήματα κτλ. Να σηκώσω και μερικά τηλεφωνήματα και μου είπαν κάποιοι άνθρωποι: εντάξει, με την απεργία ασχολείσαι. Αυτοί στο δημόσιο έχουν το περιθώριο και απεργούν. Για έλα να δεις και τι γίνεται σε εμάς, στα μαγαζιά μας και στις υπηρεσίες μας και στα γραφεία μας. Δεν μπορούμε να απεργήσουμε. Αυτοί μπορούν και απεργούν. Όχι, δεν παίζει. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να απεργήσουμε εδώ που έχει φτάσει η οικονομική μας κατάσταση. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Η σημερινή μέρα για μένα σημαίνει 83 ευρώ μείωση στο μισθό μου στον επόμενο μήνα. Τα έχω, δεν τα έχω. Αλλά παλεύω για να μπας και βελτιωθεί η κατάσταση. Πάντως, να γίνει απολύτως σαφές. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, ο εργαζόμενος, πρέπει να πηγαίνει μαζί χέρι-χέρι και να διεκδικεί μαζί. Και το λέω αυτό γιατί, αν και ο δημόσιος αρχίσει να έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, δεν θα μπορείς να λειτουργήσεις και ο ιδιωτικός τομέας, διότι η κατανάλωση γίνεται από ποιον? Ούτε από το βιομήχανο δεν γίνεται, ούτε από το τραπεζίτη γίνεται. Από τον μέσο υπάλληλο, είτε αυτός είναι του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Ξέρετε. Άρα λοιπόν, όταν χτυπάς τον υπάλληλο,
Χτυπά την ουσία τον εαυτό σου. Ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικό όταν διεισδύω σε τέτοιε ευαίσθητε περιοχέ, γιατί πραγματικά υπάρχει κόσμο ο οποίο τα παρεξηγεί όλα. Έρχεται ο άλλο και λέει, ναι, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια είχαμε 1 εκατομμύριο νέου ανέργου. Δεν υπήρχε κανένα άνεργο από το δημόσιο τομέα. Όλοι αυτοί οι άνεργοι προέκυψαν από τον ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Μαγαζιά κλείσαν, εργοστάσια κλείσαν, το εμπόριο έτσι, έπεσε στα τάρταρα. Στο δημόσιο, οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν εξακολουθούν και δουλεύουν. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, ξέρουν τι θα σπράξουν. Όχι, οι άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν βγήκαν στη σύνταξη ένα πολύ μεγάλο μέρος. Επομένως, για να μπορέσει να λειτουργήσει το δημόσιο, χρειάζεται προσωπικό. Εκτός αν μου πείτε, καταργούμε το δημόσιο και το κάνουμε όλα ιδιωτικά. Ναι. Αν έχετε τέτοια λογική, πείτε μου. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι δηλαδή, ο άλλος που σας βάζει λιγάκι απέναντι και λέει ότι κοιτάξτε, εγώ κυνηγάω κάθε μέρα το μεροκάματο. Ωραία. Δεν μπορώ να απεργήσω. Είμαι σε μια κατάσταση, αισθάνομαι το σπαθί από πάνω μου, τη δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας από πάνω μου. Καθυστερώ να πληρωθώ, δεν με πληρώνει ο εργοδότης μου, η αγορά δεν υπάρχει. Είμαι σε πολύ πιο μειονεκτική θέση από ό,τι είστε εσείς. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Προφανέστατα. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Ότι είναι σε πολύ πιο μειονεκτική θέση. Αλλά αυτά είναι όλα θέματα επιλογών που έχει κάνει ο καθένας στην ζωή του και συγκυριών στην οποία έχει βρεθεί. Αλλά από εκεί και πέρα. Το δημόσιο, τουλάχιστον στις βασικές του λειτουργίες, πρέπει να παραμείνει δημόσιο και ισχύει αυτό σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει χώρα του κόσμου που να μην λειτουργεί έτσι. Εκτός, σας λέω, αν υπάρχει αντίληψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου δημόσιο, εκεί να το συζητήσουμε. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων πλέον δεν επαρκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του δημοσίου. Παλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να καλύψουν τα κενά. Το καταφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Σε κάποιες υπηρεσίες, σε κάποιες όμως άλλες όπως είναι τα νοσοκομεία ή όπως είναι τα σχολεία, δεν μπορούν να το καταφέρουν γιατί πολύ απλά δεν επαρκούν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλο για την κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έτσι είπαμε χρήσιμα πράγματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα. Σε λίγο.